Είμαστε όλοι εδώ. Είναι εδώ η Εκκλησία. Είναι εδώ η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Είναι εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι εδώ τα επιμελητήρια. Είναι εδώ τα εργατικά κέντρα. Είναι εδώ οι σύντροφοι αγωνιστές του ΠΑΜΕ για ένα κοινό ζήτημα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά είναι εδώ ενάντια στην πώληση. Είναι εδώ όλη η κοινωνία. Είμαστε όλοι εδώ γιατί στόχος μας είναι να συγκροτήσουμε ένα πολυσυλλεκτικό μέτωπο για την υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου, για την υπεράσπιση της εθνικής σημασίας, για την εθνική οικονομία, για την ανάπτυξη της χώρας μας, της δημόσιας επιχείρησης. Αυτό ακριβώς, κύριε Πρωθυπουργέ, λέμε και εμείς, γιατί αυτά είναι τα δικά σου λόγια πριν από 3 χρόνια στο Αμίντεο. Είμαστε λοιπόν εδώ και δεν δίνουμε έναν αγώνα με όρους συντεχνίας. Δίνουμε έναν αγώνα με όρους κοινωνίας. Το αποδεικνύει το σύνολο των φορέων που βρίσκονται σήμερα εδώ. Και το μόνο τοπικό ζήτημα που μπορεί να αναδεικνύεται και είναι κυρίαρχο είναι το έλλειμμα των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που έλειψαν από την τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας από τις μειώσεις των μισθών των εργαζομένων τα τελευταία 5 χρόνια. 2 δισεκατομμύρια ευρώ λείψαν από την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, το Αμίντο και τη Φλόρινα και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Ρέπα και νερό δεν είναι αίμα, ρέπατα αλήθους στο λαό. Ρωτάμε λοιπόν, αν είχαν πάει στο τιμολόγιο καλώς καμωμένο, αν είχαν πάει στα κέρδη της εταιρείας επίσης καλώς καμωμένο, όμως έχει πάει στα χέρια των υποτίθεται επενδυτών της χώρας, οι οποίοι κόπτονται σήμερα να αγοράσουν λιγνητικά εργοστάσια και να τα πάρουν μπιρμπαρά, να τα πάρουν έτσι ακριβώς όπως είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας πριν από 3 χρόνια στο Αμίντεο. Για να μην επικαλεστώ τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος κατανόμασε ότι τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών είναι τα βαποράκια των ντόπιων και εγχώριων συμφερόντων που θέλουν να κάνουν ρεσάλτο στη ΔΕΗ. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα κοράκια, να τα κατανομάσετε? Και επειδή λέτε ότι είστε ένα κόμμα το οποίο θα λειτουργεί με αποφάσεις συλλογικές, τότε πρέπει να ξέρετε ότι θα ψηφίσετε κατά τον κύριο Σκουρλέτη τα βαποράκια που κάνουν ρεσάλτο. Πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, αγαπητοί συνάδελφοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, είναι γνωστό και επικαλούμε για άλλη μία φορά τον Πρωθυπουργό. Θα το κάνω συνειδητά αρκετές φορές στα 10 λεπτά επόμενα της ομιλίας μου. Η ΔΕΗ δημιουργήθηκε πριν από 67 χρόνια για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μετεκαταστάθηκαν οικισμοί, χάσαν τα σπίτια τους οικογένειες, εξαφανίστηκαν ολόκληροι οικισμοί, προφανώς για λόγους δημοσίου συμφέροντος και όχι για κανένα ιδιωτικό συμφέρον. Κανείς δεν θα έφευγε από τα σπίτια του για να πλουτίσει ο κάθε επιτίδιος υποτίθεται επιχειρηματία. Πότε ήταν έγκλημα, κύριε Πρωθυπουργέ, το 14 ή σήμερα? Εμείς λέμε ότι ήταν έγκλημα και το 14, έγκλημα και σήμερα. Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη καμπή της ιστορίας της εταιρείας, αλλά και του ελληνικού μας κράτους, του ελληνικού μας έθνους.
Τώρα, πριν από 3 μήνες, που πραγματικά είχε πρόβλημα ενέργειας η χώρα μας, μόνο η ΔΕΗ μπόρεσε και κράτησε την ενέργεια χάρη στους λιγνίτες της. Και πριν από 2 χρόνια, που είχαμε την ατυχία να ενταχθούμε ως χώρα στα capital control με τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, εάν δεν ήταν η ΔΕΗ και οι λιγνίτες, θα είχαν κλείσει όλα τα εργοστάσια και η χώρα μας δεν θα είχε ρεύμα, γιατί θα έπρεπε να μπορεί κανείς να πληρώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχεις έναν εθνικό, έναν στρατηγική σημασίας φορέα που θα καλύπτει την ενέργεια. Είναι αλήθεια, είναι βαθιά συλλογιστικό το σύνθημα. Υγεία, παιδεία, ρεύμα και νερό δεν είναι εμπορεύματα, είναι αγαθό. Και δυστυχώς για εμάς πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, πολίτες όλης της χώρας, το έγκλημα είναι οικουμενικό. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που η κυβέρνηση δίνει μία μάχη στις Βρυξέλλες, ξαφνικά, εσχάτως. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν την ώρα που γίνεται αυτό, να η διαπραγμάτευση, την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, να επιλέγει, να δίνει συνέντευξη τύπου και να λέει ότι πρέπει να πουληθεί η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΙΕ, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και από κοντά να βρεθεί και το κόμμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, και το κόμμα του Ποταμιού, και το κόμμα του κυρίου Λεβέντη. Όλοι μαζί συμφωνήσανε ότι πρέπει να πουληθεί η ΔΕΗ. Για ποιους? Για να πάει καλύτερα η ελληνική οικονομία? Για να πάει καλύτερη η ελληνική κοινωνία? Ή για να πάνε καλύτερα τα κέρδη των επιχειρηματιών? Γιατί μόνο για αυτόν τον λόγο γίνεται. Έχουν αυξήσει, αγαπητοί πολίτες, συμπολίτες μου, τα τελευταία 10 χρόνια κατά 157% την αξία του ρεύματος. Για ποιον λόγο? Το ήθελε αυτό η ΔΕΗ? Προφανώς και όχι. Δεν χρειαζόταν ούτε 1 ευρώ αύξηση. Το έκαναν προφανώς για να μπορέσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα να ενταχθούν στο σύστημα. Να πουλάνε αυτοί από τα εργοστάσια τους. Και επειδή κάποιοι προσπαθούν να μας κατηγορήσουν, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ είναι βαθύτατα πολιτικοποιημένοι. Τα συνδικάτα της Γενόπ ΔΕΗ και όλα τα συνδικάτα είναι βαθύτατα πολιτικοποιημένα και όχι κομματικοποιημένα. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε η ηφηγένεια αυτής της χώρας, θα συνομιλήσουμε με το λαό, θα συνομιλήσουμε με όλη την ελληνική κοινωνία. Και όταν το Σεπτέμβριο, που θα δώσουμε το ραντεβού, αν οι πολίτες αυτής της χώρας μας πούνε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να αντισταθούμε, θα τους σεβαστούμε. Αλλά καλούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, εσένα και την κυβέρνησή σου να πάμε στο λαό, όπως έλεγες από το Αμύντεο, για ένα δημοψήφισμα, για να δούμε αν χρειάζεται η πώληση της ΔΕΗ. Λαϊκή ετιμιγορία, όποτε και αν αυτή έρθει, δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε, να αποδεχθούμε τετελεσμένα που αφορούν την εκποίηση του δημόσιου πλούτου. Και σας ρωτάμε, είναι ή δεν είναι εκποίηση του δημόσιου πλούτου η δική σας πώληση? Δώσαμε τα εύσημα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως Γενόπ ΔΕΗ και εξακολουθούμε να το κάνουμε. Όταν το πρώτο μέτρο που πήρε ήτανε να καταργήσει, να άρει την επίταξη των εργαζομένων για την επιστράτευση, δώσαμε συγχαρητήρια στον υπουργό τότε, τον κύριο Λαφαζάνη, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Όμως δώσαμε επίσης συγχαρητήρια στην κυβέρνηση την ώρα που ψήφισε τον νόμο για την κατάργηση της ΔΕΗ, της μικρής ΔΕΗ. Ποτέ μας δεν φανταστήκαμε ότι ετοιμάζονται να φέρουν νόμο να πουλήσουν τη μισή ΔΕΗ. Η άλλη μας τρελάνα δεν με τη μισή ΔΕΗ.
ψέμα αυτοί που επικαλούνται την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί μας δίκασε ως χώρα το Ευρωδικαστήριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την απόφαση της Επιτροπής του 2008 που έλεγε, κύριε Σταθάκη, ότι η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα νέα λιγνητικά πεδία Δράμας, Ελασσόνας, Βεγόρας και Βέβης. Προφανώς και δεν έχει καμία απέτηση η ΔΕΗ από αυτά τα ορυχεία. Άλλωστε είναι στην κατοχή σας. Όμως δεν μπορώ να μην δεν επισημάνω από αυτό το βήμα, από την εορδαία που γυτνιάζει με τη Φλόρινα. Είναι δυνατόν, κύριε Σταθάκη, γιατί σήμερα την ευθύνη την έχετε εσείς. Στα χρόνια της κρίσης έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή στην κυβέρνηση. Οι άλλοι δεν καθίσανε δύο χρόνια και καλά έκανε ο λαός και τους έδιωξε. 16 ολόκληρα χρόνια επιτρέπεται να είναι κλειστό ένα ορυχείο και να υπάρχουν 400 εργαζόμενοι από το 2001 απλήρωτοι στη Βέβη. Ο αγώνας μας να είναι μαζικός, να είναι ενωτικός. Δεν χωράνε αντιπαραθέσεις. Έχουμε κοινό στόχο να αποτρέψουμε την καταστροφή και θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε την καταστροφή. Καλό μας αγώνα!